Ε, υπάρχουν και σχήματα κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι ξεκινούν μια προσπάθεια με στόχο όχι μόνο το κέρδος, αλλά να προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο. Άρα οι θέσεις τη εργασία μπορεί να δημιουργηθούν σε αυτούς τους τρεις χώρους. Μάλιστα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ε, ανάπτυξη, δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτή την κυβέρνηση και στην προηγούμενη νομίζω, ε, όχι νομίζω το ξέρω, αλλά εύχομαι να είναι κατανοητό ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, χρειάζεται να τονωθεί η ζήτηση. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Η ζήτηση αυτό. μπορεί να τονωθεί. Είτε επειδή κάνουμε εξαγωγές, είτε επειδή υπάρχουν χρήματα στο νοικοκυριό και ξοδεύουν, είτε γιατί οι ιδιωτικές εταιρείε αρχίζουν να επανεπενδύουν. Επίσης, πολύ σημαντικό, είναι τα έξοδα του κράτους. Όταν το κράτος ξοδεύει και επενδύει, φτιάχνει δρόμους, για παράδειγμα, λιμάνια κτλ πάλι ο κόσμος έχει χρήματα και οι εταιρείε παίρνουν κάποια α, έσοδα τα οποία ξαναξοδεύονται μέσα στην οικονομία. Ήτι, αν δεν έχουμε ε, ζήτηση, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο ειδικός τομέας θα ανταποκριθεί και θα επενδύσει και θα φέρει δουλειές στον κόσμο. Τι χρειάζεται γι' αυτό. Ε, Σίγουρα δεν χρειάζεται. Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να γίνεται είναι να εφαρμόζονται οι πολιτικέ λιτότητα. Άρα, αυτό το σηματοδοτούμε, νομίζω ότι πλέον είναι αποδεκτό γενικά, ότι πρέπει να περάσουμε σε μία περίοδο ανάπτυξη. Αν αυτό δεν γίνει, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον λέλαπα της ανεργία. Όμω, αυτή τη στιγμή πέρα από τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο που πρέπει να επενδύσει α, έχουμε κάποια εργαλεία στα χέρια μας. Αυτό που λέμε ενεργητικές πολιτικές. Έχει ακουστεί πολύ αυτές τις μέρες η κοινοφελής εργασία mm -hmm. α, η οποία... Υπάρχει και ένα πρόγραμμα mm. Σε αυτό με τη συμμετοχή των Δήμων, αν δεν κάνω ναι, λάθος. Ναι, βεβαίω, ακριβώ. Και μια δέσμευση για 52.000 ανθρώπου. Οι 52.000 άνθρωποι θα πάνε σε Δήμου και επίση σε υπηρεσίες, κρατικέ υπηρεσίε <σχ> όπου υπάρχουν ελλείμματα αυτή τη στιγμή. Σε τι βάθος χρόνου? Α, αυτό, είναι, αυτό θα ξεκινήσει άμεσα, αυτό θα ξεκινήσει τον, στα τέλη Φεβρουαρίου που θα βγει ανακοίνωση. Ε, υπάρχει μια διαδικασία, πιστεύω ότι σε ένα-ενάμιση μήνα μετά από αυτό αρχίζουν, ε, θα έχουν κατατεθεί οι αιτήσει από τους μελλοντικά εργαζόμενους, πιθανολογικά εργαζόμενους. Θα γίνει η επιλογή από τον ΟΕΔ για να υπάρχει κάποια ε, νομιμότητα να ακολουθήσουμε ε, όρους με διαφάνεια με μεγάλη mm -hmm. διαφάνεια. Θέλω να πω το εξής Α, αυτό, το, αυτό το πρόγραμμα είναι μόνο για πέντε μήνες ε, η πρόταση που υπάρχει, υπήρχε από το ΣΥΡΙΖΑ και που αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει, να εφαρμόσει είναι να μην είναι πεντάμινα, αλλά να είναι μεγαλύτερης διάρκειας διότι περίπου έχουμε σήμερα, θα σας πω, έχουμε σήμερα ένα ραντεβού στο Υπουργείο ε, με τον Ιοβέ που έκανε μια αξιολόγηση όλων αυτών των προγραμμάτων και σε μια γρήγορη ματιά που έριξα, ανα, ε, αυτό που βλέπουμε είναι, αυτό που μας ε, σηματοδοτεί ο Ιωβέ, είναι ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ενταχθεί πλήρω ο εργαζόμενος στις συνθήκες του περιβάλλοντος, να αποδώσει πλήρω και μάλιστα να μάθει και ορισμένα πράγματα, mm -hmm. ώστε μετά να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση πιθανώ για να βρει μια δουλειά. Οπότε σίγουρα μιλάμε για μία διάρκεια 8 μηνών. Αυτό επίσης από την διεθνή εμπειρία ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί να γίνει 8 μήνες, γιατί υπάρχει αυτό το ψυχολογικό, ο ψυχολογικός παράγον. Όταν κάποιος πιάνει δουλειά και έχει 5 μήνες και ξέρει ότι τελειώνει σε 5 μήνες, σχεδόν αρχίζει και μετράει αντίστροφα. Mm -hmm. 4-3-2, τέλειωσε. Δεν μπορεί να κάνει λοιπόν κάποιο καλό προγραμματισμό για την επόμενη μέρα, αλλά λειτουργεί κάτω από την επίδραση τη πολύ προσωρινή εργασία. Όταν πάμε 8 με 9 μήνε, ναι, συγγνώμη να Ναι, 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 ναι νόσον, παρακαλώ. Αυτό αλλάζει. Mm -hmm. Μπορεί ο εργαζόμενο να κάνει πιο σωστό προγραμματισμό mm -hmm. για το μέλλον του. ήθελα να μείνω στο κομμάτι mm -hmm. των mm -hmm. ε, όσων θα πάρει ένα εργαζόμενο το τι ουσιαστικά θα μάθει εντό εισαγωγικών. Ενώ mm -hmm. μέσα από αυτή την πεντάμινη που θέλετε να κάνετε, οκτάμινη απασχόλησή του. Θέλω λίγο να, το, να μεταπηδήσω στο κομμάτι τη εξειδίκευση. Έχουμε δει αρκετέ έρευνε που δείχνουν ότι. Υπάρχουν εταιρείε στη χώρα μα, οι οποίε δεν ξέρω αν είναι πολλέ ή λίγε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν, είναι ένα <laughs> σεβαστό ποσοστό εταιρεών που ζητούν προσωπικό, αλλά ζητούν τόσο εξειδικευμένο προσωπικό που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δηλαδή στην, ε, στην ελληνική αγορά. Ναι. Εδώ δεν θέλω να σταθούμε μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά στο χάσμα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά αλλάζει μορφή όσο αλλάζει και η αγορά εργασία. Στο χάσμα μεταξύ Πολύ σωστά. εξειδικευμένων, ναι, ναι. ειδικευόμενων ναι, 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 ναι. με την αγορά εργασία. Ναι. Πολύ σωστά το συμμετοδοτείτε, κυρία Μπουσδοκού. Α, αυτή τη στιγμή η Εργάνη μα καταγράφει περίπου 100.000 θέσεις, για τις οποίες οι εταιρείε ζητούν προσωπικό και δεν μπορούν να βρουν. Α, έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να καταλάβουμε ε, την κατανομή αυτών των 100.000, ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και τα ΤΕΗ να συνδυαστούν ώστε να αρχίσουν να καλύπτουν αυτά τα κενά και ειδικά όταν σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα mm -hmm. και σε ποιο βαθμό αυτά τα προγράμματα για τα οποία μιλάμε, αυτές οι παρεμβάσεις, μπορούν να βοηθήσουν. Α, έστω όμως και αν υπάρχει, ας πούμε, από τις 100.000 ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα 70% 70.000 ανθρώπους που μπορεί να βοηθηθούν μέσα από κατάρτιση Μικρή μικρής διάρκεια. Mm -hmm. Γιατί μιλάμε εδώ για 80 ώρε κατάρτιση, για δύο μήνε ίσω ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων. Οι εταιρείε, γιατί έχουμε κάνει ήδη συναντήσει με. Α, για παράδειγμα με την Ένωση των Βιομηχάνων Βορειάς Ελλάδος Και αυτό που μας λένε είναι ότι τους καταρτίζουν όταν μπαίνουν στην εταιρεία Αν έχουν κάποια βασικά προσόντα μετά από δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες mm -hmm. κατάρτισης μέσα στην εταιρεία Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν να παράγουν το έργο τους Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή τις δεξιότητες και τις ειδικότητε που έχουν οι άνεργοι, να δούμε ποιοι από αυτοί μπορούν να απασχοληθούν με μία μικρή παρέμβαση που θα κάνουμε εμείς με κάποιο α, πρόγραμμα εξειδίκευση για δύο μήνες, για ένα μήνα, ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν άμεσα. Ποιοι δυστυχώς είναι οι νέοι που έχουν φύγει. Και γι' αυτό οι εταιρείε δεν μπορούν να βρουν αυτές τις ειδικότητες. Mm -hmm. και... Για τον υπόλοιπο πληθυσμό, φυσικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι η εξειδίκευση δεν θα λύσει το πρόβλημα, γιατί όσο δεν ζητούνται 300 και 400.000 θέσει να πληρωθούν δηλαδή από εταιρείε, δεν θα μπορέσουμε <Συς> να λύσουμε το πρόβλημα τη ανεργία. Για να το δούμε πιο συνολικά, λοιπόν, το σύνολο των ανέργων στη χώρα μα, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα και στο ρόλο που διαδραματίζει ο ΑΕΔ. Φυσικά. Εδώ θα έχουμε να περιμένουμε κάποιες αλλαγέ στα κέντρα πρόθεση του ΟΑΕΔ. Κοιτάξτε, αυτή Υπάρχει της... κάποιο mm, yeah, yeah. θολό τοπίο το οποίο ε, κάνει mm. Όχι, mm. Τόσο αποτελεσματική, την, όχι τόσο την, αποτελεσματικό το έργο του, του οργανισμού. Να, να επαναλάβω ότι ε, αν έχουμε 1,3 εκατομμύρια ανέργους, μιλάμε για λιγότερο από 100.000 που υπάρχει αυτή η διαφορά ε, και την οποία για να μπορέσουμε να την αναλύσουμε, να την εντοπίσουμε και να πούμε στον ΟΕΔ τι πρέπει να κάνει, ναι. χρειάζεται ένα σύστημα καλό διάγνωσης. Οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι ε, έχουν κάποια στοιχεία, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν οργανωθεί ώστε να ξέρουμε ποιες εταιρείε είναι αυτές που συγκεκριμένα ζητούν. Ποιε ειδικότητε για να μπορέσει και ο ΑΕΔ να κάνει τη δουλειά του. Ε, ο ΑΕΔ, όπως ξέρετε, έχει αποψηλωθεί. Δηλαδή, το προσωπικό που υπάρχει σε αριθμού, απόλυτου αριθμούς, για να μπορούν να κάνουν τη συμβουλευτική εργασία που χρειάζεται και να παρακολουθούν τον άνεργο, δεν αρκούν οι άνθρωποι. Δουλεύουν, δουλεύουν εντατικά, αλλά δεν αρκούν. Άρα, Άρα ε, ο ΑΕΔ χρειάζεται να μπορέσουμε να το οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο που να αυξηθεί η αποδοτικότητα αυτών που είναι εκεί, αλλά βασικά χρειάζεται παραπάνω ανθρώπου. Να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το Άρα θα είναι μια πρωταρχική σα κίνηση να προσληφθούν περισσότερο, να ανοίξουν περισσότερες θέσεις εργασίας, για να το πω έτσι, στον ΟΑΕΔ, ώστε να υπάρχει περισσότερο προσωπικό για να ακτινογραφεί καλύτερα του τους οπωσδήποτε, ανέργους. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αυτό είναι απαραίτητο. Βρισκόμαστε ήδη, έχουμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα με τον ΟΑΕΔ. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα την έχουμε ολοκληρώσει για να κάνουμε καταγραφή, να μην λέμε ότι προσλαμβάνουμε γιατί έχουμε την ανάγκη να ξέρουμε συγκεκριμένα το έργο και πόσους ακριβώς πρέπει να προσλάβουμε και Πώ θα το διευθετήσουμε αυτό το θέμα. Θέλω να πω το εξή, ε, αν μου επιτρέπετε. Το θέμα αυτό είναι όχι μόνο ελληνικό. Πολύ μεγάλη ανεργία έχουν και άλλε χώρε. Ε, λοιπόν, μέχρι στιγμή αυτέ οι ενεργητικέ πολιτικέ και τα, ε, η χρηματοδότηση των ΕΣΠΑ στηρίζεται πάνω σε μια ιδέα που ίσω ήταν ορθή πριν από 15 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, όχι στις σημερινές συνθήκες. Δηλαδή, η προσήλωση. Των προγραμμάτων αυτών είναι στην εξειδίκευση και στην καλυτέρευση των ειδικοτήτων, εν πάση περιπτώσει, που έχουν οι άνεργοι. Εμείς, το βασικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου, είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Άρα οι εταιρείε δεν προσλαμβάνουν. Mm -hmm. Άρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να έρθουμε σε επαφή και θα έρθουμε με την ε, ευρωπαϊκή κοινότητα, ώστε να επαναπροσδιορίσουμε και να εξορθολογήσουμε την κατανομή των πόρων που έχουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή σε βάθος τριετίας έχετε ναι. υπολογίσει περίπου 300.000 θέσει θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, ποιες άλλες μπορεί να είναι πρακτικά και ρεαλιστικά οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος που θέλετε να εφαρμόσετε. Βασικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε... Ο στόχο μα είναι ο εξή: ε, να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τι ανάγκε που υπάρχουν στην αγορά εργασία, ώστε να το ολοκληρώσω στην αγορά εργασία και τι ανάγκε που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία από πλευρά κοινωνικών ε, αγαθών. και έτσι να καταγράψουμε τι δεξιότητες των ανέργων και να τοποθετηθούν σε θέσει που παράγουν έργο, το οποίο είναι καλό και για την κοινωνία και για τι ιδιωτικέ. Ε, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό έχει να κάνει εν μέρη με επιχειρηματικότητα και δεν θα είμαστε μόνοι μας αυτό. Υπάρχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για παράδειγμα. Πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να δουλέψουμε οριζόντια στα Υπουργεία για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά σαν Υπουργείο, αλλά να συνδυαστούμε φυσικά. Ε, υπάρχουν, αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι οι ανάγκε που βγαίνουν μέσα στην κοινωνία που δεν καλύπτονται σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πούμε, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο η Δήμη, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο η Περιφέρεια, mm -hmm. δεν ξέρω αν θα είναι οι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, αν θα είναι η Εκκλησία και άλλοι οργανισμοί, εν πάση περιπτώσει, που προσφέρουν υπηρεσίε αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν αφενός οι. Εργαζόμενοι και όχι ωφελούμενοι. Κάνουμε κάποιο λάθος εδώ όταν του αντιμετωπίζουμε τους ανέργους σαν ωφελούμενους. Ε, Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα αλληλεγγύη. Τι πάει να πει αυτό, Ότι ε, η, η φορολογία των πολιτών της Ελλάδος, η φορολογία των πολιτών από άλλα κράτη έρχονται να υποστηρίξουν του ανέργου mm -hmm. και οι άνεργοι δείχνουν αλληλεγγύη λοιπόν. Και οι άνεργοι δείχνουν αλληλεγγύη στην κοινωνία του παράγοντα mm -hmm. κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Να σα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ε, Είχαμε ένα ατύχημα ε, πριν από κάποιους μήνες ε, σε μια παιδική χαρά, ιδιωτική παιδική χαρά. Φανταστείτε λοιπόν ένα πεδίο δράσης όπου υπάρχουν μια ομάδα που κάνει τον έλεγχο, τις επισκευές, έτσι ώστε μπορούμε να πούμε στην κοινωνία μετά από 8 μήνες όποιος γονιός πάει το παιδί του σε μια παιδική χαρά, αυτή η παιδική χαρά είναι ασφαλή. Μάλιστα, δεν είναι, είναι προβλήματα. Είναι, και πολύ λοιπόν κατανοητό, λογική κατανοητό. Ακριβώ. Αλλά από εκεί πέρα αναρωτιέται κανεί εάν δεν αμφιβάλλει κανεί ότι μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει η συνεννόησή σα okay. με άλλα υπουργεία, γιατί μα μιλήσατε για αλλαγή στόχου ω προ το τι σημαίνει ανάπτυξη και με ποιο τρόπο θα έρθει. Αλλαγή στόχου, αμ, είπαμε, για τη σύνδεση παιδεία-επιχειρηματικότητα, αγορά-εργασία μάλλον. Από εκεί και πέρα, μέσα σε τρία χρόνια, εκτιμάτε ότι θα προλάβετε όλα όσα θα συμφωνήσετε να τα εφαρμόσετε και να αποδώσουν, ώστε στην τελική 300.000 άνθρωποι να έχουν μια θέση εργασία. Αυτό είναι ο στόχο μα η πραγματικότητα όπως βλέπετε αλλάζει από μέρα σε μέρα οι συνθήκες αλλάζουν έχουμε βάλει στόχο έχουμε ξεκινήσει την προγραμματική μας δουλειά τη διαχειριστική μας δουλειά συνεργαζόμαστε θαυμάσια με ε, παράγοντες γύρω και μέσα στο Υπουργείο και με τους υπαλλήλου έχουμε βρει, ε, τι μπορώ να πω, ανθρώπους αστέρια, διαμάντια. Ξέρουν τη δουλειά τους, εργάζονται εντατικά για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Mm -hmm. ε, θα χρειαστούμε τη συμπαράσταση των Υπουργείων, θα, θα χρειαστούμε τη συμπαράσταση του ιδιωτικού τομέα επίσης, ε, Έχει για να μπορέσουμε να ο να πετύχουμε... ιδιωτικός τομέας να ανοίξει θέσεις εργασίας. Το στόχο μας. Κοιτάξτε, ε, με την ε, ζήτηση... Έχει περισσότερες έτσι, δηλαδή, ο... ο δημόσιος τομέας, με συγχωρείτε ναι. για να το ολοκληρώσω. Όχι, είναι και, τα δύο. είναι και τα δύο. Δηλαδή, ο δημόσιος τομέας πρέπει να κάνει το ξεκίνημα στο βαθμό που ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή για να τονώσουμε τον ιδιωτικό τομέα στην ουσία. Ε, από την άλλη όμως, μόνο στο ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να απορροφήσει τους άνεργους. Δεν μιλάμε για ένα κρατισμό που αντικαθιστούμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και απορροφούμε τους ανέργους. Όχι, αυτό δεν είναι ο στόχος ε, της κυβέρνησης. Άρα χρειάζεται να συνδράμουν και οι δύο τομείς και με τη βοήθεια ε, των ε, ανθρώπων οι οποίοι ήδη εμπλέκονται και των κοινωνικών εταίρων πρέπει να πω, ε, νομίζω ότι θα δούμε κάποια αποτελέσματα μέσα στους επόμενους έξι με 8 μήνες. Θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τη διαφορετικότητα από το πώς έχουν προγραμματιστεί ε, αυτές οι πολιτικές μέχρι σήμερα. Μιας και πριν σας αποχαιρετήσω η διαπραγμάτευση, η προσπάθεια τουλάχιστον να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με το που σας υποδέχθηκα, υποδεχθήκαμε μαζί την είδηση ότι κατατέθηκε το αίτημα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, για να το ρωτήσω έτσι όπως μας ρωτάει ο κόσμος. Ναι, ε, πιστεύουμε... Πιστεύουμε... Να πω την προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν υπουργοί που είναι σε καλύτερη θέση από μένα να την απαντήσουν την ερώτηση, εγώ δίνω την προσωπική μου γνώμη αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω ότι ε, θα υπάρχει συνένεση, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μία πρόταση η οποία θα ικανοποιεί κάποιους όρους από τη δική μας πλευρά και κάποιους όρους από την πλευρά των εταίρων και ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να μιλάμε για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε ένα πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο. Μπορεί να μην φαίνεται ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι η καρδιά όμως του προβλήματος και αυτή τη στιγμή μιλώ και προσωπικά και ας μου επιτρεπεί αυτό από... Τον περίγυρο ανθρώπων οι οποίοι έχουν σπουδάσει, δεν, έχουν εγκλωβιστεί, δεν θέλουν να πάνε έξω. Έτσι, 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 φοβούνται έτσι μήπω είμαστε, ξαναλέω, η χαμένη γενιά. Ναι, ναι. Οπότε, σίγουρα έτσι έχουμε έτσι, να έτσι. πούμε έτσι, έτσι. πολλά σας ακόμα. Σα ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε, θερμά, ευχαριστώ η κυρία Ράνια Αντανοπούλου, αναπληρώτρια.